ο ΠΑΟΚ γιορτάζει. Όλο αυτό το διάστημα εύχονται πάρα πολύ για τον ΠΑΟΚ και εμείς και αθλητές και παράγοντες και πάρα πολύ και φιλάθλοι φυσικά. Νομίζω ότι χθες διαβάσαμε στο διαδίκτυο τις πιο ωραίες ευχές. Αυτή την αίσθηση έχω και γι' αυτό τις δημοσιοποίησαμε κιόλας. Είναι από έναν φίλο του ΠΑΟΚ, μόνιμο κάτοικο Πειραιά. Ο φίλος ο Βασίλης, ο Νικολόπουλος, που ίσως αρκετοί θυμάστε την ιστορία με το πρόβλημα υγείας των παιδιών του, είναι μία από τις οικογένειες που έχει βοηθήσει ο ΠΑΟΚ μέσα από το ποσοστό εισπράξεων που δίνει κάθε Κυριακή σε οικογένειες που τα παιδιά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Είναι ο φίλος ο Βασίλης που κάποια στιγμή ήθελε να συναντήσει τον Ιβάν Σαββίδη, να τον ευχαριστήσει και τα κατάφερε, αν θυμάστε, στο μνημόσυνο των Τεμπών, στα Τέμπη, πέρυσι τον Οκτώβριο. Θυμάστε εκείνη τη φωτογραφία με τον πιτσιρικά να αγκαλιάζει τον Σαββίδη. Και νομίζω ότι τις πιο ωραίες ευχές για τον ΠΑΟΚ τις έκανε ο Βασίλης ο Νικολόπουλος, ο φίλος μας, που τον έχουμε τώρα στη γραμμή από τον Πειραιά. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Γεια χαρά. Γεια Βασίλη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Είσαι καλά, γερός? Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, παιδιά. Όλη η οικογένεια έχει ευχάριστα πράγματα. Όλοι είμαστε μια χαρά. Και συγκεκριμένα, να σας πω και κάτι, αφού μου δίνει. Καταρχήν, θεωρώ μεγάλη μου τιμή να με βγάζετε στον αέρα σαν έναν άνθρωπο που μπορώ να ευχηθώ στον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Βέβαια. Και να σας πω και κάτι ευχάριστο. Πριν από 2-3 μέρες περίπου, είχα επικοινωνία με τον γιατρό των παιδιών επάνω στη Γερμανία. Mm-hmm. Μέσω mail του έστειλα κάποιες φωτογραφίες και κάποιες ειδικές φωτογραφίες, τέλος πάντων. Και μας είπε ότι όλα πάνε καλά και ότι τα παιδιά πλέον έχουν ξεφύγει κάθε κίνδυνο και δεν χρειάζονται περαιτέρω χειρουργική επέμβαση και όλα είναι κομπλέ. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο. Και είναι η πρώτη φορά που το λέω, να σας πω και την αλήθεια, και το θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί πολύ χαιρόμαστε. Το θεωρώ πραγματικά, σας το λέω, σας θεωρώ οικογένειά μου. Πολύ χαιρόμαστε που χαίρεσαι τα παιδιά σου και τα παιδιά είναι μια χαρά. Μια ιστορία που ξεκίνησε πριν 2-3 χρόνια, να την πούμε γρήγορα. Κάποιοι φίλοι σου σε παρότριναν να απευθυνθείς και στον ΠΑΟΚ, που βοηθάει οικογένειες που έχουν προβλήματα με τα παιδιά τους. Ο ΠΑΟΚ σε βοήθησε σε ένα παιχνίδι με τον Πλατανιά, τότε με τον γκολ του Βούκιτς, έτσι. Εκείνο το... Ναι, σωστά. Έμεινε στην ιστορία. Αν με ρωτήσεις, αλήθεια σου λέω, αδερφέ, δεν θυμάμαι τίποτα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι ήμουν τόσο στα σύννεφα, τόσο ευχαριστημένος, τόσο τρελαμένος, τόσο με την τόση αγάπη που με περιέβαλε αυτή η ομάδα. Δηλαδή, τι να σου πω. Καμιά φορά λέω, εντάξει, οκ, okay, γίναμε όλοι καλά, το ένα τ' άλλο. Δεν νομίζω να περάσουν 40 χρόνια και να μην είμαι ακόμα ευγνώμων στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και σε όλα, και φυσικά και σε όλους τους φίλους και αδερφούς που με τον οβολό τους, ο καθένας ό,τι μπορούσε εκείνες τις ημέρες μας είχαν βοηθήσει. Δεν μπορώ, δηλαδή, να το σκεφτώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα φτάσω 80 χρονών, ακόμα αυτό θα λέω. Μάλιστα. Και είναι λογικό, έτσι το καταλαβαίνεις. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Όποιος έχει παιδάκια θα το καταλάβει αυτό που λέω. Εννοείται. Το πιο σημαντικό, Βασίλη, είναι ότι τα παιδιά είναι μια χαρά, όπως μας λες. Πήγε στη Γερμανία. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι είναι παγουτάκια και τα τέσσερα, έτσι. Αυτό έχει σημασία. Τέσσερα παιδιά έχεις. Ναι. Βασίλη, κάνε και ένα και για μένα, γιατί εγώ τραβιέμαι, δεν φύγατε ανακλαστικά. Δεν γίνεται αυτό, γιατί καταρχήν εσείς ο πιο περισσότερο του Σεργέννη στη Θεσσαλονίκη. Αυτά μην τα λες αυτά. Άμα είσαι και με παιδί, θα κλάψουνε μανούλες τώρα. Δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι όποιο του κάνει παιδί, όντως θα κλάψει. Θα κλάψουνε μανούλες. Θα κλάψουν κι άλλες μάνες. Λοιπόν, τέσσερα παιδιά να σου ζήσουν. Και χθες πραγματικά μας συγκίνησες με αυτά που έγραψες, γιατί γράφουμε όλοι για τον ΠΑΟΚ, για την ιστορία του, για τις αρχές του, για το τι σημαίνει να είσαι ΠΑΟΚ. Εσύ το βλέπεις κάπως αλλιώς όλη αυτή την ιδέα, όλη αυτή την πραγματικότητα που σημαίνει ΠΑΟΚ. Από ό,τι φαντάζομαι είμαστε όλοι περίπου στην ίδια ηλικία. Ναι. Δηλαδή περίπου 35 με 40 είμαστε όλοι. Ναι, ναι. Ο Άκης 45, εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, ρε φίλε, πλάκα κάνεις, ούτε καν. Λοιπόν, anyway. Είναι μεγαλύτερος από μένα, ρε φίλε, εντάξει. Λοιπόν, μία μέρα.
δεν έχουμε δει live πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ εμείς, σωστά? Όχι ρε, το έχουμε δει. Εντάξει. Εννοώ στο ποδόσφαιρο, ξέρεις τι λέω τώρα. Κατάλαβε με τι. Να πηγαίνουμε μέσα έξω. Δεν θυμούνται, εμείς... ναι, δεν έχουμε πολλές παραστάσεις από το 85. Δηλαδή είμαστε πιτσιρίκια, εντάξει. Ωραία, αυτό. Λοιπόν, γιατί γίναμε ΠΑΟΚ? Εγώ προσωπικά έγινα για τον Μπάνε. Οκ. Okay. Αλλά ναι. Και και, γιατί από τότε ο ΠΑΟΚ μου ενέπνευσε εμένα το αίσθημα της οικογένειας. Μόνο όμως κάτοικος Πειραιά εσύ. Μόνο όμως κάτοικος Πειραιά εσύ. Όχι, εγώ είμαι ερωτικός μετανάστης. Στην Πειραιά ήρθα επειδή ερωτεύτηκα τη γυναίκα μου. Έχουμε ένα στο site, άμα θες να το στείλουμε γι' αυτό να... Από πού είσαι, δεν θυμάμαι, από πού είσαι εδώ καταγωγή? Αθήνα, Αθήνα, εδώ, Αθήνα, Αθήνα. Δεν έχω σχέση με πάνω. Δεν έχω σχέση δηλαδή με Θεσσαλονίκη. Α, απλά αυτό, λέω. Αυτό λέμε, ναι. Έφυγες από την Αθήνα απλά και πήγες στον Πειραιά. Εντάξει. Για μας ένα είναι αυτά. Ναι, σωστό, έχεις και εσύ τα δίκια σου. Σωστό. Ισχύει αυτό που λες. Αλλά θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολλά παραπάνω. Και η πλάκα ποια είναι? Ότι αν εμείς οι ίδιοι ΠΑΟΚτζίδες αγαπήσουμε λίγο παραπάνω τον ΠΑΟΚ από ό,τι τον αγαπάμε τώρα. Και καταλάβουμε ότι αν είμαστε, πώς να πω ρε παιδιά, μην με παρεξηγήσετε, το λέω με όλη μου την αγάπη αυτό, αλήθεια σας το λέω. Mm. Αν είμαστε λίγο πιο αγαπημένοι, λίγο πιο, να βάζουμε πάνω απ' όλα τον ΠΑΟΚ, πάνω απ' όλα τον ΠΑΟΚ, πάνω και από τα πρόσωπα, πάνω και από τα, να σου το πω διαφορετικά, ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, ο Θεός να τον έχει καλά να ζήσει 1000 χρόνια. Θα φύγει κάποια στιγμή, θα έρθει άλλο στη θέση του. Θα πάψουμε να είμαστε ΠΑΟΚ? Όχι. Όχι, όχι. Πρέπει να τον αγαπήσουμε τον ΠΑΟΚ. Τι εννοώ να τον αγαπήσουμε? Εγώ παιδιά λαχταράω, πραγματικά σας λέω, λαχταράω να έρθω στο γήπεδο. Mm. Γιατί είμαι 520 χιλιόμετρα μακριά. Εσείς είστε εκεί, πάντε στο γήπεδο. Πάντε στο γήπεδο, στηρίξτε την ομάδα. Στηρίξτε όλες τις ομάδες. Δηλαδή τρελάθηκα χθες που είδα γεμάτο το παλατάκι για το βολί. Έτσι πρέπει να είναι. Κάθε φορά όμως. Ναι. Δεν ξέρεις δηλαδή εγώ, τι να σου πω εδώ, το πόλο να ερχόταν στην Αθήνα, θα πήγαινα να το δω. Το πόλο του ΠΑΟΚ, κατάλαβες θέλω να πω. Θα πήγαινα να το δω. Γιατί κατάλαβες, λαχταράμε εμείς εδώ που είμαστε στην Αθήνα, λαχταράμε να δω. Πήγα να δω τα παιδιά που είχαν κατέβει με το μάτσο με τον Ολυμπιακό στο Intercontinental, μαζί με τα παιδιά, ξέρεις, να βγάλουν καμιά φωτογραφία με τους παίκτες κτλ. Και εγώ έκανα χειρότερα από τα παιδιά. Κατάλαβες θέλω να πω. Δηλαδή, ποιο παιδί έγινα εγώ από τα παιδιά μου. Εν τω μεταξύ, βλέπουμε τη φωτογραφία εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Είναι αυτή που ανέβασες εσύ εχθές, ας πούμε, στο Facebook. Και ρε φιλέ, είσαι εσύ. Και δίπλα εσύ πριν 30 χρόνια. Φίλε, εντάξει, έγινε τα ίδια μούτρα εντελώς. Απλά αυτό είναι λίγο πιο ξανθό, γιατί είναι μικρό ακόμα, δεν έχω επαφή στα μαλλιά. Είχε φιλική συμμετοχή. Δεν πιστεύω να λέει κανείς αυτό το ψέμα στη γυναίκα σου ότι αυτήν μοιάζει το παιδί. Όχι, ρε, στο δεξί δάχτυλο της μοιάζει. Να μπράβο. Βασίλη, όλο αυτό το συνέστημα που βγάζει για την ομάδα, για τον ΠΑΟΚ, τονώθηκε τα τελευταία χρόνια με όλη αυτή την ιστορία ή έτσι σκέφτεσαι, έτσι είσαι εσύ? Κοίτα, έτσι πάντα, το σου λέω πάντα, τον θεωρούσα τον ΠΑΟΚ, η οικογένεια ήταν, η ομάδα μου ήταν αυτό, ήμουν, να σου το πω κάτι, ήμουν ο αντισυμβατικός. Σε όλο το σχολείο ήμουν εγώ και εγώ. Δεν ήταν κανένας άλλος ΠΑΟΚτζής. Ναι. Ήταν ΑΕΚτζής, ήταν Ολυμπιακοί, ήταν Παναθηναϊκοί, δεν ήταν κανένας άλλος. Πάντα σε μια ζωή ήμουν αντισυμβατικός. Mm. Τώρα, όταν έρχεται αυτή η ομάδα που αγαπάς τόσα χρόνια και σου ανταποδίδει την αγάπη της με τον υπέρτατο βαθμό του να βοηθήσει όχι εσένα, το παιδί σου. Αδερφέ, εγώ θα, τι να σου πω, εγώ ποτέ να μην πάρει που λέει λόγος ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, εγώ θα είμαι πιο ΠΑΟΚ στα κάγκελα θα είμαι. Πλάκα κάνεις. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο συνέστημα. Πώς να σου πω ρε παιδί μου, λέμε όλη η ομάδα μου για σένα θα πεθάνω, εμείς μαζί για μια ζωή. Πώς να σου πω. Κατάλαβες. Ο ΠΑΟΚ, τι να σου πω, μου το έδειξε. Θες να σου πω κάτι, θα σου πω τι είναι ΠΑΟΚ για μας, για την οικογένειά μου. Ναι. Ρωτάνε το γιο μου το μεγάλο, τι ομάδα είσαι. ΠΑΟΚΑΡΑ λέει. ΠΑΟΚΑΡΑ, είναι 10 χρονών έτσι. Στο σχολείο όλοι οι Ολυμπιακοί είναι. Μα καλά του λέει ΠΑΟΚ, εσύ, γιατί είσαι ΠΑΟΚ, ρε, σιγά, δεν είναι πρωτάθλημα, είστε εκεί, είστε αυτό, 5 πόντους, 10 πόντους πίσω, το ένα τάλ. Εκεί. ΠΑΟΚ λέει, εσύ, τα αδέρφια μου πλάκα κάνετε, ρε. Ναι. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Για σένα, ΠΑΟΚ δεν είναι ούτε ένα πρόσωπο ο πρόεδρος, δεν είναι ούτε η ποδοσφαιρική ομάδα. Γιατί, όπως είπες, σε βοήθησε όλος ο ΠΑΟΚ. Σε βοήθησαν και απλοί φίλαθλοι, απλοί άνθρωποι. Μα ναι, που έμαθαν ήταν... μέσα από τον ΠΑΟΚ για την ιστορία. Ξέρεις τι, αυτό είναι το, πώς να σου πω, το πιο μαγικό από όλα. Ξέρεις τις ιστορίες, θα σου πω ιστορίες. Να σου πω που λέγανε, θα πάμε γήπεδο και λένε. Πώς θα πάμε ρε, αφού έχουμε διαρκές? Όχι ρε, θα τα αφήσουμε το διαρκές, θα πάμε να πληρώσουμε εισιτήριο.
Γιατί ξέρουν και έχει περάσει το μήνυμα ότι κάθε φορά ένα ποσοστό του εισιτηρίου πηγαίνει σε μια οικογένεια. Ναι. Εντάξει, και το μόνο εύκολο ήταν να πει ο ΠΑΟΚ δίνουμε 10.000. Το θέμα δεν είναι να νιώσει και ο κόσμος ότι συνεισφέρει και ο κόσμος με κάτι από το εισιτήριο. Να σας συγγνώμη κιόλας, ρε παιδιά, να πω κάτι. Προχθές, ξέρεις, πριν από 10 μέρες τέλος πάντων, όταν ανακοινώθηκε η τιμωρία του για τα επεισόδια, έτσι. Δεν με πόνεσε, αδερφέ, ούτε το μείον 5. Ναι. Δεν με πόνεσε, αδερφέ, ούτε το πρόστιμο. Τίποτα άλλο. Τα 5 και κλεισμένο, ρε παιδιά. Μεγάλη κουβέντα. Ξέρεις γιατί, ρε παιδιά. Συγγνώμη και δεν το λέω ούτε να κρίνω τα παιδιά που μπήκανε μέσα ούτε τίποτα. Αλλά ρε παιδιά, 5 παιδάκια δεν θα βοηθηθούν, ρε παιδιά. Ναι. 5 παιδιά που θα είχαν την δυνατότητα, την ευκαιρία να πάνε να χτυπήσουν την πόρτα στον ΠΑΟΚ δεν μπορούν, ρε παιδιά. Γιατί δεν έδωσε το πέναλτι ο παπάς. Άστονα να πούμε, πάστονα να πάει στο καλό να πούμε. Την ομάδα προστατεύεται, ρε παιδιά. Και το λέω με αγάπη, πραγματικά ούτε κρίνω κανέναν ούτε τίποτα, σας το λέω ειλικρινά. Και εγώ όταν δεν έδωσε το πέναλτι την τηλεόραση πήγα να σπάσω, αλλά κατάλαβες τι θέλω να πω. Ναι. 5 παιδιά δεν βοηθηθήκαν, ρε παιδιά. Αυτό να το έχουμε δηλαδή όλοι στο νου μας όταν πάμε στο γήπεδο, σε αυτό το άγιο. Και να το πω και διαφορετικά. Αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδιά, έχει την τρέλα του. Και βοηθάει, δηλαδή, πώς να σου πω, επειδή γουστάρει. Πάνε βοήθα τον κι εσύ. Πάνε δε στην ομάδα. Να δει ότι είσαι εκεί. Να σου φέρει 5 μπερμπάτοφ μετά αυτός θα σου φέρει. Αυτός είναι τρελός. Αυτός θα σου φέρει 5 μπερμπάτοφ μετά. Ναι, αλήθεια. Όχι, το λέω με καλή έννοια. Δεν το λέω τον άνθρωπο του. Σου λέω, εγώ τον λατρεύω, τον αγαπάω. Σου λέω, είναι, τι να σου πω, είναι μέλος. Τον γνώρισες κιόλας από κοντά, έτσι. Ναι, δεν υπάρχει. Και θες να σου πω το... Λοιπόν, θα σου το πω τώρα αυτό, αλλά μην με παρεξηγείς. Λοιπόν, τις προάλλες το πήρα πρέφα. Λοιπόν, ο Σαββίδης έχει γενέθλια 27 Μαρτίου. Ναι. Εγώ έχω γενέθλια 27 Μαρτίου. Ο γιος του Σαββίδη, ο Γιώργος, έχει 28 Μαρτίου το παιδί. Μάλιστα. Ο Σιφάκος μου, ο Πιτσιρικάς, έχει 28 Μαρτίου γενέθλια. Τι λες. Ό,τι σου λέω, με σηκώθηκε η πέτσα όταν τον πήρα γραμμή. Και λέω, κοίτα να δεις, λέω. Αλλά πέραν από όλα αυτά, ρε παιδιά, ο ΠΑΟΚ, δηλαδή αυτά τα 90 χρόνια που έχουμε ζήσει σου λέω στιγμές. Όλοι μας. Χαρές, λύπες, να τρελαινόμαστε, αμπαλαέα, διπλά στην Ευρώπη, τριπλά στην Ασία. τα πάντα. Τι μένει όμως. Τι μένει. Ιστορίες σαν τη δική σου μένουν, σίγουρα. Όχι μόνο, δεν είμαι μόνο εγώ, παιδιά. Είναι και άλλες οικογένειες. Και άλλοι, ναι, και άλλοι. Και άλλοι, είναι και άλλες οικογένειες. Που άμα πας και τους χτυπήσεις την πόρτα, αλήθεια σου λέω, μπορεί να λένε και πιο καλά πράγματα από μένα. Και αλλά... είναι και οι οικογένειες, Βασίλη, που δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Έχουμε μάθει ιστορίες παιδιών που δυστυχώς έγινε πάω, πολύ μεγάλη προσπάθεια, δεν τα κατάφεραν. Ναι. Πολύ λυπηρό. Απ' την άλλη είναι η ιστορία σαν τη δική σου που όλα πήγαν ευτυχώς πολύ καλά και διαβάσαμε τις χρυσές σου ευχές και σε θυμηθήκαμε και να είσαι καλά. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Το λέω επειδή και εσείς είστε, πώς να σας πω, και εσείς να σας πω κάτι, το πάθος σας, κάνατε απλά δουλειά. Δηλαδή, κατάλαβες, πρώτα ήσασταν φίλαθλοι του ΠΑΟΚ και μετά γίνατε δημοσιογράφοι. Έτσι, κακά τα ψέματα. Ωραία. Μόνο σίγουρο. Έτσι. Τι λέει, τι είπε. Το μόνο σίγουρο λέει ο... Ναι, α, sorry, δεν άκουσα, συγγνώμη. Λοιπόν, τι ο θέλω να Καπαδόκης. Πω, ότι το αγαπήσατε πρώτα τον ΠΑΟΚ και μετά τον κάνατε επάγγελμα. Άρα και εσείς καταλαβαίνετε αυτό που λέω, ότι πρέπει όλοι να τον αγαπήσουμε. Και πιο πολύ ακόμα από ότι τον αγαπάμε. Και όχι μόνο για τα 90 λεπτά της Κυριακής. Και όχι για τα 90 χρόνια. Για τις γενιές που θα έρθουν. Να μάθουν οι γενιές που θα έρθουν τι είναι ΠΑΟΚ. Και γιατί πρέπει να τον αγαπάνε. Μάλιστα. Και γιατί πρέπει να τον υποστηρίζουν. Και γιατί πρέπει να είναι δίπλα του. Και για όλα. Σου μιλάω ειλικρινά, αδερφέ. Σου λέω, είναι μεγάλη μου τιμή που με θεωρείτε άξιο. Που δεν είμαι άξιος εγώ να πω χρόνια πολλά στον ΠΑΟΚ. Έχει άλλους πολύ πιο άξιους ανθρώπους να το πούνε. Και που έχουν προσφέρει και όλα στο σύλλογο. Το λες με μοναδικό τρόπο. Το λες με μοναδικό τρόπο και χαιρόμαστε κάθε φορά που σε ακούμε. Και πραγματικά θα χαιρόμαστε να μαθαίνουμε καλά νέα για σένα και την οικογένειά σου. Δηλαδή, και τα επόμενα χρόνια. Εγώ, στην Τούμπα, πότε θα ξανάρθεις. Άσε τώρα, μην με ξύνεις πληγές τώρα. Μην με ξύνεις πληγές και εσύ. Έχεις καιρό να έρθεις, και στεναχωριές. Από τον Ολυμπιακό έχω να ανέβω πάνω. Μάλιστα. Μην με ξύνεις πληγές. Βασίλη, σε αφήνουμε να συνεχίσεις με τη δουλειά σου και το ταξί καλά. Που περιμένει. Χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είπαμε. Παιδιά, και εγώ, Θεός να σας έχει όλους καλά. Αλήθεια, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου. Να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Υγεία πάνω απ' όλα σε όλους εσάς, στις οικογένειές σας. Και χρόνια πολλά και πάλι στον ΠΑΟΚ. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Καλό μεσημέρι, γεια. Γεια χαρά.